στο θέατρο Ακροπόλ. Γαμπρή για πούλημα. Η καινούργια κωμωδία των Παπαθανασίου Κερέπα. Μεγάλες ευκαιρίες, απίθανες τιμές. Στο θέατρο Ακροπόλ. Διαλέχτε. Γαμπρή για πούλημα. Καλετρέξτε, τζάμπα τους δίνουνε. Με το κορίτσι που έχω δίπλα μου και θα σας παρουσιάσω σε λίγο, μα συνδέουν πολλά χρόνια φιλίας, μια κοινή θεατρική δράση στη σκηνή και κυρίως μια πολύ μεγάλη αγάπη, μια αγάπη καρδιάς, μια αληθινή αγάπη. Κυρίες και κύριοι, η πολύ αγαπημένη σας ηθοποιός και λατρεμένη μου φίλη, Σοφία Βογιατζάκη. Γεια σου, Πενάκη. Σοφία, σε βρίσκουμε εδώ, στη σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ, με το έργο «Η Γαμπρή». Για πούλημα. Η Γαμπρή, λοιπόν, για πούλημα. Τους πουλάμε τους γαμπρούς, γιατί μάθαμε τελευταία ότι έχει χρήμα η Ελλάδα. Αλήθεια. Και λέμε, αφού έχει, να τα πάρουμε, ρε παιδιά, ας πουλήσουμε κάτι, να τα πάρουμε. Τους πουλάτε ακριβά. Είναι ανεκτήμητη η αξία, Πέννη. Η αξία αυτών των αγοριών είναι ανεκτήμητη. Αλήθεια. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ένα τόσο ποθητό πλάσμα, εγώ το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, μία τζούσι γυναίκα, τροφαντή, με όλο αυτό το ερωτισμό που έχεις πάνω σου, το διάχυτο, θα σε ρωτήσω κάτι έτσι απλά, λιμανίσια. Πώς και δεν σε τύλιξε κανένας μάγκας τόσα χρόνια, Είσαι τρελή. Ξέρεις εσύ και περισσότερο τον καθένα. Δεν είμαι, δεν είμαι. Είμαι πολύ... Φαίνομαι εύκολη. Φαίνομαι ανοιχτή, φαίνομαι κοινωνική. Δεν είμαι. Είμαι επικοινωνιακή, κοινωνική δεν είμαι. Και είμαι δύσκολος άνθρωπος. Δεν είμαι... Δεν πιστεύω ρε Σιπέννη στις σχέσεις. Ενώ στην αιώνια πίστη και αγάπη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο άνθρωπος. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι υπάρχει το άλλο μας μισό. Ναι, έχουμε γεννηθεί πολύ ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τι είναι αυτό το άλλο μισό και το... Ναι. Είμαι μισή και ψάχνω το άλλο μου μισό και okay, μια χαρά, πολύ ωραία. Εγώ αισθάνομαι πολύ ολοκληρωμένος άνθρωπος. Έχω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, με αγαπούν, τους φίλους μου που είναι η μεγαλύτερη περιουσία που μπορεί να σου στείλει ο Θεός, το σύμπαν σε αυτή τη ζωή. Άνθρωποι πραγματικά που... Δηλαδή, ξέρεις ρε παιδί μου ότι τώρα οι έρωτες έρχονται, παρέρχονται. Άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μας, άλλοι που θα περάσουν. Μια χαρά, μακάρι να βρεθεί το ιδανικό και αυτός που δεν θα με κάνει να βαριέμαι και που πραγματικά θα αξίζει τον κόπο. Γιατί οι απαιτήσεις δεν είναι πολλές. Απλά αυτό λες να βρεθεί ο σωστός, ο κατάλληλος για μένα, που να αξίζει τον κόπο, ρε αδερφέ. Αυτό. Μην ακούτε αυτά που λέει. Την έχω δει πως τη φλερτάρουνε και τι κάνει. Θα σας τα πω εγώ όλα. Όταν την πλησιάζει αυτός που την ποθεί, έχει μία μαγιά απίστευτη. Λες και είναι η Μελίνα Μερκούρη. Ναι, αγόρι μου, για πες μου. Αφήνεται. Αυτά που λέει τώρα τα λέει για το κοινό. Σταμάτα. Γιατί να μην πω αυτά Όχι, που ξέρω. Αλήθειες λέω, δεν λέω επί ναι, τούτου ωραία, για το κοινό. Αλλά είσαι πολύ ερωτική όμως. Το βγάζεις αυτό προς τα έξω. Αυτό το κόβεις εσύ, το αναστέλεις εσύ, γιατί δεν θες σχέση. Όμως είσαι ένα πολύ ερωτικό πλάσμα. Ευχαριστώ, Πέννη. Μα τι ευχαριστώ, το έχω δει, μωρό. Το έχω δει. Μα καλά, το έχω δει, το έχω δει, συμβαίνει. Δεν το έχω δει, τώρα παίζουμε τι παίζουμε, ότι είμαστε άλλοι. Το έχω δει. Αν υπήρχε το σχέδιό σου σε άντρα, θα το είχα παντρευτεί σίγουρα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Να σου πω τώρα, αυτή την περίοδο είσαι ευτυχισμένη στη ζωή σου, έτσι. Νιώθεις άνετα, περνάς όμορφα τις ώρες σου. Είμαι χαρούμενη. Που είμαι σε αυτή τη δουλειά που είμαι, με τους συνεργάτες τους συγκεκριμένους. Χαίρομαι πάρα πολύ, τη χαίρομαι αυτή την παράσταση πάρα πολύ. Χαίρομαι την κάθε τη στιγμή, από τα καμαρίνια, από την είσοδο, από όταν είμαστε πάνω στη σκηνή, όταν φεύγουμε από τη σκηνή, όταν φεύγουμε από το θέατρο που βγαίνουμε μετά. Είναι πολύ ωραία η παρέα, είναι υπέροχοι συνάδελφοι όλοι και ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Και ένα θείαζος που δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Ενώ ξέρεις, χωρίς ίντριγκες, χωρίς πάθη, χωρίς ζήλιες, χωρίς μίση, χωρίς ανταγωνισμούς, είναι ευλογία. Αυτό που μου συμβαίνει φέτος θεατρικά είναι ευλογία, πραγματικά. Μπράβο. Δηλαδή, το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό λέμε, είναι πολλοί οι συνάδελφοι που λένε χρόνια τώρα ότι όταν θέλεις να ευχηθείς κάτι πάρα πολύ καλό, ευχήσου σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, να δουλέψετε με ρέπα Παπαθανασίου, ρε παιδιά, με Παπαθανασίου ρέπα. Είναι πραγματικά ισχύει, δηλαδή. Συμφωνώ και επαυξάνω και... Όμως θέλω να πω κάτι, ότι αυτή η δουλειά, αυτή που κάνουμε εμείς στο θέατρο, δεν πληρώνεται ποτέ. Μόνο με το συναίσθημα του που εισπράττεις από το χειροκρότημα και από τον κόσμο σε όλη τη διαδικασία, ας πούμε. Νομίζω ότι κανείς από εμάς, δηλαδή εγώ από τους φίλους που έχω αποκτήσει μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά,
Δεν ξέρω ούτε έναν Πένι που να ξεκίνησε να κάνει αυτή τη δουλειά για να βγάλει λεφτά. Mm. Πραγματικά δεν ξέρω ούτε έναν. Είμαστε κάποιοι πολύ τυχεροί, πολύ περισσότερο τυχεροί από κάποιους άλλους, που στην άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης ήμασταν τυχεροί να παίξουμε και να βγάλουμε κάποια παραπάνω χρήματα παραπάνω συγκριτικά με αυτά με τα οποία πληρωνόμαστε στο θέατρο. Όχι ότι βγάλαμε λεφτά και κατακάναμε μασούρια και τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά ούτε έναν άνθρωπο από τους φίλους μου ηθοποιούς που να ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά για να βγάλουμε λεφτά. Την κάνουμε για την ψυχούλα μας, την κάνουμε επειδή την αγαπάμε, επειδή νομίζω ότι αν έκανα οτιδήποτε άλλο θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Πόσο σε έχει επηρεάσει η κρίση, υποτιθέμενη για μένα βέβαια κρίση στη χώρα που ζούμε, έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σου ψυχολογικά, οικονομικά, το χαρακτήρα σου? Φυσικά, όπως έχει επηρεάσει τους πάντες και εγώ σε αυτή τη χώρα ζω, δεν ζω στον Άρη. Ναι. Στον πλανήτη Άρη, εδώ ζω. Βέβαια, έχω κόψει πάρα πολλά, έχω στριμωχτεί πάρα πολύ. Έχω περάσει δύσκολες περιόδους, ναι. Οικονομικά, πολύ δύσκολες, όπως όλοι. Δεν είναι και η δουλειά μας μια δουλειά που σου παρέχει μια ασφάλεια. Λες, τώρα αυτή τη σεζόν έχω δουλειά, θα έχω και τα επόμενα 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Κάθε 5-6 μήνες είμαστε άνεργοι. Ναι, το είπαμε αυτό. Άνεργοι. Βέβαια. Οπότε, συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά θα τα ξεπεράσω. Ποια ήταν η δουλειά σου παράλληλα με τη σχολή στο θέατρο, πώς σε γνώρισα εγώ? Όταν τελείωσα τη σχολή πήγα, έπρεπε να δουλέψω. Ναι. Και πήγα στα αεροδρόμια, στα duty free shops και πούλαγα αρώματα και κρέμες. Τα αγαπώ ούτως ή άλλως, τον αγαπώ αυτόν τον κόσμο πάρα πολύ. Κρέμες, αρώματα, καλοπισμό και τέτοια, μ' αρέσει. Όχι σε υπερβολή, εννοώ ότι να είμαι κοκέτα, να μην κάνω ρούπι, γιατί βγαίνω και άβαφη συνέχεια και αυτά, δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά μου αρέσουν τα καλλιτικά, τα αγαπώ από μικρή. Ναι. Και δούλευα στα αεροδρόμια. Ήσουν ευτυχισμένη εκεί? Καλά ήταν και εκεί. Δεν το μετάνιωσες? Ναι. Κοίταξε, Πέννη, είμαι δίδυμος. Ναι. Ο δίδυμος είναι ένας πολύ ευπροσάρμοστος και εύπλαστος άνθρωπος. Όπου με βάλεις θα προσαρμοστώ. Εάν αισθάνομαι ότι δεν αδικούμε. Και δεν απειλείσαι. Γιατί θέλεις να νιώθεις ασφαλής. Αυτό το ξέρω. Αν αισθάνομαι ότι δεν αδικούμε. Δηλαδή, αυτό που μου γυρνάει το μάτι είναι η αδικία. Mm. Εάν αισθάνομαι ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα τα κατακτήσω. Αυτό. Εάν αισθάνομαι ότι αδικούμε, γίνομαι τρελή. Mm. Τρελή. Σοφάκη, σε ποια γειτονιά της Αθήνας μεγάλωσες? Καλυθέα, γέννημα Θρέμα. Ευχάριστα παιδικά χρόνια. Ωραία. Ωραία. Ωραίες αναμνήσεις. Ωραίες, μωρέ. Ευτυχώς πρόλαβα. Ευτυχώς έζησα, ξέρεις, αυλές, το πατρικό της μαμάς, αυλές, γκαζόν, γειτονιά. Παίζαμε τα παιδάκια στη γειτονιά. Την έζησα όλη αυτή την εποχή. Ήταν ωραία εποχή. Έπεσες θέατρο, έκανες μιμήσεις? Όχι, καθόλου. Όχι. Ποτέ, τίποτα. Δεν είχες καμία σχέση. Το ανάποδο, με το θέατρο. Ίσα. Ντρεπόμουν πολύ, Πέννη. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ντρεπόσουν. Πολύ, πολύ. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε αλήθεια. Μπορώ να το φανταστώ, αφού μου το λες και να τριχιάζω. Δεν στο έχω πει ποτέ. Όχι, ναι. Εσύ να ντρέπεσαι πολύ. Ποτέ. Πολύ. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Δεν έλεγα το προφορικό μάθημα στο σχολείο εγώ. Δεν έλεγα. Ανατριχιάζω, γιατί πρώτη φορά τα ακούω. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάω. Δεν το ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει. Μόνο 500 χρόνια. Αλήθεια. Αλήθεια, μου το λες. Ναι, σορκίζομαι. Ναι, παίρνει ποτέ. Ξέρω ότι ήσουν στο μπαλέτο, ότι έχει φοβερή ευληγησία, το έχω ζήσει στη σκηνή. Ότι ήθελα να γίνω χορεύτρια. Όχι, και έχει και αυτό. Γιατί ήθελα να γίνω χορεύτρια? Γιατί δεν μιλάνε. Ω Θεέ μου. Γιατί ό,τι έχουν να εκφράσουν, πάντα με γοήτευε και με εντυπωσίαζε το πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μόνο με το σώμα του, καταρχάς να μπορεί να επιβάλλεται τόσο πολύ στο σώμα του, και κατά δεύτερον, μόνο με το σώμα του και με την κίνηση να μπορεί να μεταδίδει τόσα συναισθήματα. Αυτό μου φαίνεται πολύ, ακόμη πιο εντυπωσιακό από το θέατρο. Που λες πάνω κάτω, εντάξει, ρε παιδί μου, με το λόγο, με το αυτό, λίγο από εδώ, λίγο θα το φέρω από εδώ, θα του συγκινήσω. Λίγο θα το φέρω από εδώ, θα το φέρω από εκεί, θα γελάσουν. Ναι. Αυτό με το χορό, με τους χορευτές, με αφήνει σύξυλη. Τρελαίνομαι και ήθελα να γίνω χορεύτρια. Χρόνια κλασικό μπαλέτο και ενόργανο και σπάω το πόδι, αστράγαλο αριστερό, στρίψαλα. Και μένω στα 17. Και μένω 4 μήνες στο κρεβάτι με γύψο από τα δάχτυλα του ποδιού μέχρι πάνω το ισχύο. Για να δέσει ο αστράγαλος, γιατί θρύψαλα, δεν υπήρχε σκόνη. Oh. 4-4,5 μήνες. Σε αυτούς τους 4,5 μήνες σε πλήρη ακινησία έβγαζα ακτινογραφίες κάθε 6 μήνες και αυτά. Ούτε τα κουνάκια δεν μου βάζανε γιατί να πατάω. Μωρό, το γύψο. 11 χρονών. 17. Α, 17. 17 εφηβεία. 17 χρονών στην εφηβεία. Και βάζω 15 κιλά. Ένας οργανισμός που έχει μάθει να κινείται, μπαλέτο. Ενόργανη, κλασικό μπαλέτο και αυτά ξαφνικά σε ακινησία 4,5 μήνες ήρθα και μετά ξεκίνησα ο Γολγοθάς. Δίαιτες, χάνω, βάζω, ξαναχάνω, ξαναβάζω.
Και λέω, εντάξει, και δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έσπρωξε. Βέβαια, από 5 χρονών η μαμά μου με πήγαινε θέατρο. Mm-hmm. Από το Χεράκι, Σαββατοκύριακα. Ποιον θες να πάμε να δούμε, τη Βουγιουκλάκη. Πηγαίναμε. Ποιον θες να πάμε να δούμε, την Καρέζη. Πηγαίναμε. Ποιον θες να πάμε να δούμε, τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο. Πηγαίναμε. Μικρό παιδάκι που τους ήξερα, θα μου πεις, τους ήξερα από τηλεόραση. Πολύ τυχερή. Η μαμά μου, 5 χρονών, λατρεύει το θέατρο η μαμά μου. Ναι. Εγώ ντροπή. Ντροπή. Αλλά μου έκανε εντύπωση τώρα μέσα στο παιδικό μυαλό μου κάθε φορά. Λέω ρε παιδί μου. Κάθε Σάββατο. Εμένα μου λέει μαμά μου, Σάββατο, ποιον θες να δούμε και τη λέω το Βουγιουκλάκη, πάω εγώ, αυτή είναι εκεί. Ναι. Το άλλο Σάββατο, εγώ θέλω να πάω την Καρέζη, πάω, αυτή είναι εκεί. Αν το επόμενο Σάββατο θέλω να πάω πάλι στο Βουγιουκλάκι, αυτοί πάλι θα είναι εκεί. Ναι, ναι. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αυτό θα γίνω. Για να μην αρρωστήσω. Φοβόσουνε τις αρρώστιες, επειδή είχες πάει στο ποδαράκι σου. Ποιος ξέρει. Σου είχε μείνει αυτό. Ποιος ξέρει. Παιδε. Αυτό. Μέσα στο παιδικό το. Στο παιδικό δεν μυαλό φοβήθηκες. Δεν είναι ένας άνθρωπος όμως, κοπελάκι. Ναι. Κοριτσάκι μου γλυκό, ξύπνα λίγο. Γιατί μόρ, το ότι έχουμε ντυθεί ασπρόμαυρα, ναι, εσύ ανοιξιάτικα και εγώ χειμωνιάτικα, μπορώ να με τρελάνει. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Λοιπόν, μπορούμε να χαλάσουμε το γύρισμα, να γίνει χαμός. Δηλαδή, μπορεί να γίνει χαμός τώρα. Θα μας πιάσουν του καμαρινιού, θα βγάλουμε παπούτσια και θα δει τα νύχια. Τι νύχι είναι αυτό.